μεταδέους και ευλαβίας, χαράς ανεκλαλήτου και αγάπης βαθίας, περικυκλούμε και σήμερα, μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, την Αγία εικόνα της Θεομήτωρος, την επωνομαζομένη Άξιον Εστί, και εκφράζουμε οι πάντες προς την μακαριότητά σας, πάλιν και πολλάκις, εγκάρδιες ευχαριστίες και ειλικρινή ευγνωμοσύνη για την εμπνευσμένη πρωτοβουλία σας να μεταφερθεί από τον Ιερό Άθωνα στο κλινόν άστι των Αθηνών, υπεριώνυμος, αρχαιοτάτη και θαυματουργή αυτή εικόνα της Παναγίας, προς αγιασμόν, ενίσχυση πνευματική και ευλογία πάντων των ευσεβών προσκυνητών της. Και θεωρούμε με τις ψυχής μας τα μάτια ότι έχουμε ανάμεσά μας όχι απλώς την εικόνα της Παναγίας, αλλά αυτήν την ίδια την Κυρία Θεοτόκο, την Μητέρα του Φωτός, την Τιμιωτέρα Πασών των Αγγελικών Δυνάμεων, η οποία μας περιβάλλει με την μητρική της αγάπη και μας αγκαλιάζει με το στοργικό της βλέμμα, η οποία, καθώς γνωρίζουμε, προνοεί για τις ανάγκες μας, μας διαφυλάττει από τα δεινά και τις περιστάσεις του βίου και μας οδηγεί στον Υιό και Θεόν της. Από των αποστολικών ήδη χρόνων, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία έχει τοποθετήσει την Παναγία στο κέντρο της ευσεβίας της, καθότι είναι η μόνη Θεοτόκος, εκείνη δηλαδή που αξιώθηκε με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, την βούληση του Θεού και Πατρός και την αυτουργία του Υιού του Θεού να γίνει η μητέρα του σεσαρκωμένου Λόγου. Εκείνη η οποία με την αγιότητα, την υπακοή και την ταπείνωσή της συνήργησε ως εκπροσώπου όλης της ανθρωπότητος στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, ή να ημείς θεοποιηθόμεν σύμφωνα με την διατύπωση του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, για να γίνουμε δηλαδή οι άνθρωποι οι ιοί του ζώντος Θεού, να ενωθούμε μαζί Του, να κοινωνούμε με τις άκτιστες θείες ενέργειές Του. Επομένως, δικαίως τιμάται η Θεοτόκος ως το μυστήριο των μυστηρίων του Θεού, ως η έμψυχη εικόνα παντός αγαθού και κάθε αρετής, ως εκείνη που αγάπησε περισσότερο από κάθε άνθρωπο τον Θεό και αφοσιώθηκε απολύτως σε Εκείνον. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι «Ήτης ου Θεοτόκον ομολογεί την Αγίαν Παρθένων χωρίς εστί της θεότητος». Αυτός που δεν ομολογεί ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, δηλαδή έτεκε των Υιών του Θεού τον ενανθρωπίσαντα, είναι χωρισμένος από τον Θεό. Και καθώς ο λόγος μας, αδελφοί μου, περιπλέκεται γύρω από την θαυματουργή εικόνα της του Άξιον Εστί, ας υπογραμμίσουμε ότι η αλήθεια των εικόνων βρίσκεται στα πρόσωπα που εικονίζουν. Γι' αυτό και η τιμή, η σχετική προσκύνηση που απονέμουμε στις Άγιες εικόνες διαβαίνει επί το πρωτότυπον, αποδίδεται δηλαδή στο εικονιζόμενο πρόσωπο.
Έτσι όλες οι εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων είναι ιερές και δυνάμει θαυματουργές, αφού τα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές είναι ιερά και έχουν την χάρη της θαυματουργίας. Παρόλα αυτά, στην ζωή της Εκκλησίας ορισμένες εικόνες χαρακτηρίζονται ως θαυματουργές και τιμώνται ιδιαιτέρως. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εικόνες αυτές συνδέθηκαν με κάποιο θαύμα, η φανέρωση δηλαδή της θαυματουργικής χάριτος του Χριστού, της Παναγίας ή κάποιου Αγίου, μέσω της εικόνος γίνεται αφορμή για να χαρακτηριστεί η εικόνα αυτή ως θαυματουργή, όπως η προκειμένη εικόνα του Άξιον Εστί. Η ιστορία της είναι γνωστή σε όλους σχεδόν τους πιστούς, καθότι η εικόνα αυτή αιώνες τώρα αποτελεί την δόξα, το καύχημα και την προστασία όλου του Αγίου Όρους. Εδώ απλώς υπενθυμίζουμε ότι ενώπιόν της εψάλλει από τον ίδιο τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο ύμνος «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον», δηλαδή αυτήν που πάντοτε αΐ αξίζει να μακαρίζουμε, και παναμόμητον, αυτήν που είναι τελείως αναμάρτητη και μητέρα του Θεού ημών. Έκτοτε, από τον 10ο αιώνα όπου συνέβη η εν λόγω θαυματουργία στο Αγιόν ημών όρος, επικράτησε να ψάλλεται σε όλη την Εκκλησία ο αγγελικός αυτός ύμνος. Ως εκ τούτου, θα λέγαμε ότι ο ύμνος «Άξιον Εστί» είναι σύνοδος, δηλαδή ένωση, συνάθρηση, συμπόρευση αγγέλων και ανθρώπων, ουρανίων και επιγείων, στην προσπάθεια και την σπουδή να υμνηθεί επάξια η Θεοτόκος. Γι' αυτό και σύμφωνα με την γνωστή προφητεία της Παναγίας, «Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ», η οποία εμπεριέχεται στην ευχαριστήριο οδή της με την οποία ύμνησε τον Θεό κατά τον Ευαγγελισμό της, οι πιστοί δεν έπαυσαν ούτε θα πάυσουν να την μακαρίζουν, να την τιμούν, να την γεραίρουν, να τις προσφέρουν ως ψελίσματα ευλαβικά, οδές πνευματικές, ύμνους, λόγους, εικόνες ιερές και ναούς, δια των οποίων εκφράζεται η πίστη και η θεολογία της Εκκλησίας και καταρτιζόμεθα οι πάντες στην αληθινή ευσέβεια. Γιατί η Θεοτόκος είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και το μεγαλύτερο δώρο του ανθρώπου προς τον Θεό, καθότι δεν κράτησε το χάρισμα της υπάρξεως αποκλειστικά για τον εαυτόν της, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Έζης γαρ ου σε αυτή, ου γαρ σε αυτής ένεκα γεγέννησε». «Δεν ζούσες για τον εαυτόν σου», της λέγει. «Εσύ δεν γεννήθηκες για εσένα, για τον Θεό ζούσες, για να υπηρετήσεις την παγκόσμια σωτηρία». Και έτσι αναδείχθηκε η Παναγία πρότυπο
για την ανθρώπινη ύπαρξη. Και σε μια εποχή, αγαπητοί μου, σαν την δική μας, όπου ο άνθρωπος όχι σπάνια εγκλωβίζεται στην εγωκεντρικότητά του και θεωρεί ότι ζωή σημαίνει να ζεις για τον εαυτόν σου και όχι για τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Σε μια εποχή όπου υπερπροβάλλονται τα ατομικά δικαιώματα, αλλά συχνά λησμονείται η αγάπη, η κατανόηση, η συγχωρητικότητα, η καλοσύνη, η ευγένεια, η ανθρωπιά. Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η αδικία, το έγκλημα, το μίσος, η τάση να ικανοποιεί ο άνθρωπος κάθε πάθος και κάθε επιθυμία του, αδιαφορώντας για το θέλημα του Θεού και μη σεβόμενος τον συνάνθρωπό του, σε μια τέτοια ακριβώς εποχή προβάλλει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ως η κατεξοχήν πρόταση της Εκκλησίας για ένα καινούργιο τρόπο ζωής. Ζωής που σε λυτρώνει από το ψεύδος και το σκοτάδι μιας δήθεν ζωής που ουσιαστικά είναι πρόγευση θανάτου. Πρόγευση θανάτου γιατί δεν ζεις μέσα στο φως του Αναστάντος Χριστού και δεν αγαπάς τον συνάνθρωπο. Έτσι χάνεις τελικά και τον ίδιον τον εαυτόν σου, την ζωή σου, την ψυχή σου. Ευχηθείτε, μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, καθ' όλην την διάρκεια της ζωής μας, να εικονίζεται στην ψυχή, την συνείδηση, την ύπαρξή μας, η μορφή, το ήθος, η αγιότητα της Θεοτόκου και αναλόγως να πορευόμαστε για να αποκτήσουμε πλατισμόν καρδίας στην οποία θα χωρούν οι πάντες, για να έχουμε και εμείς, όπως εκείνη, την πνευματική αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά για τον Θεό και την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.